Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ εξετάζει στον πρώην εκθεσιακό χώρο τη Αγιάς του 37 μετανάστες οι οποίοι στη μία περίπου το μεσημέρι μεταφέρθηκαν από τα σφακιά. Οι 37 εντοπίστηκαν 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου σε διεθνή ύδατα από το λιμενικό νωρίς το πρωί και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του ακριτικού νησιού όπου και δέχτηκαν την πρώτη φροντίδα μέχρι να αναχωρήσουν για τα σφακιά. Σήμερα με ενημερώθηκα από το λιμενικό ότι έχουμε πάλι μια άφηξη 37 μεταναστών οι οποίοι βρέθηκαν στη Γάβδο και ήδη αν δεν έχουν φτάσει είναι η ώρα που θα θα φτάσουν, θα φιλοξενηθούν πάλι στην Αγία. Εμείς σαν Δήμος Χανίων είμαστε εδώ πάλι να στηρίξουμε. Η αναπτυξιακή Χανίων με τη διάθεση του χώρου του εκθεσιακού στην Αγία και είναι πάλι διαθέσιμος αυτός ο χώρος να ευχαριστήσω ξανά τη Μαρία του Πετραντονάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη σαφώ. Στις τελευταίες μεταναστευτικές ροές έχει παρατηρηθεί ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους είναι από χώρε τη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι μετακινούνται προς την Ευρώπη ενώ κάποια από Αυτούς μένουν στη χώρα μας ζητώντας πολιτικό άσυλο. Οι 37 που εντοπίστηκαν σήμερα είναι όλοι άντρες και σύμφωνα με τις πληροφορίες καλά στην υγεία τους. Είναι άντρες πάλι Σουδάν, Πακιστάν και Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και από άλλες εθνικότητες. Συνήθως τους τελευταίους μήνες έχουμε αυτές τις εθνικότητες. Τι τελευταίε εβδομάδε, περίπου 600 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη και αρκετοί από αυτού στα χανιά, τα νότια παράλια και τη Γάβδο. Ο δρόμο τη Ιταλία έχει εγκαταληφθεί από του σύγχρονου δουλέμπορου, αφού από τα λιμάνια τη Λιβύης μέσα σε λίγε ώρε οι μετανάστε βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφο.